Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας. Σας χαιρετώ εκ μέρους της Χαλκιδικής. Της Χαλκιδικής που αγωνίζεται, αντέχει και θα νικήσει τον αγώνα για τη ζωή και την αξιοπρέπεια. Έναν αγώνα που μετρά 4 αδερφούς και συναγωνιστές άδικα προφυλακισμένους, πολιτικούς ομήρους ενός συστήματος που δηλώνει ευθαρσός ότι η επένδυση θα διασφαλιστεί με κάθε κόστος. Έναν αγώνα που μετρά πάνω από 100 υπόδικους με έολες και κατασκευασμένες κατηγορίες. Έναν αγώνα που κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα και αγκαλιάζεται από ένα συγκινητικό κύμα αλληλεγγύης από κάθε γωνιά της χώρας. Οι Χαλκιδικοί σύντροφοι στην εποχή των μνημονίων και της λιτότητας είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας, όπου αναδεικνύεται το πρόβλημα της χώρας σε όλες τις διαστάσεις του. Εκεί γίνονται και οι επιχειρησιακές ασκήσεις της κυβέρνησης, ώστε να τελειοποιηθεί το σχέδιο βίαιης επιβολής της πολιτικής ξεπουλήματος φυσικών πόρων και δημόσιας περιουσίας. Η Χαλκιδική σήμερα αποτελεί ένα πειραματικό εργαστήριο, ένα πεδίο όπου η κυβέρνηση και οι κοινωνικές εστίες αντίστασης συγκρούονται και μετρούν τις δυνάμεις τους. Από την πλευρά της η κυβέρνηση ασκεί μια διαρκώς κλιμακούμενη τακτική κρατικής καταστολής, παραβιάζοντας νόμους, ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, καταπατώντας ανθρώπινα και σταγματικά δικαιώματα. Στα πλαίσια του δόγματος, ξένες επενδύσεις με κάθε κόστος, ο διάλογος, η δημοκρατία και η φόρος ανάπτυξη δίνουν τη θέση τους στη διαπλοκή, το οικονομικό σκάνδαλο, την περιβαλλοντική καταστροφή, τις διώξεις, την προπαγάνδα, την ανομία και την ποινικοποίηση κοινωνικών αγώνων. Η πρόσφατη ιστορία της Χαλκιδικής ξεκίνησε με μια σκανδαλώδη μεταβίβαση, δωρεάν θα έλεγα, φυσικών πόρων και δημόσιας περιουσίας σε εταιρείες ξένων συμφερόντων και ντόπιων διαπλεκόμενων καναλαρχών και μεγαλοεργολάβων. Συνέχισε με την κυβέρνηση να αγνοεί και να χλεβάζει τις αντιρρήσεις, τους φόβους και τη βούληση τοπικών κοινωνιών, θεσμικών παραγόντων και επιστημονικών ιδρυμάτων σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που κυριαρχούν η ανεργία, η εξαθλίωση και η αίσθηση του αδιέξοδου. Επιβάλλεται ως μονόδρομος η προώθηση των ξένων επενδύσεων με κάθε κόστος. Λίγες θέσεις εργασίας, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς δικαιώματα σε συνδικαλισμό και αντίδραση, με έναν μισθό που συστηματικά μειώνεται δραματικά, σε αντάλλαγμα κατοχής και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και δημόσιας περιουσίας. Και το κόστος της εκμετάλλευσης μετακυλίεται στο κοινωνικό σύνολο, περιβαλλοντική καταστροφή, υποβάθμιση ποιότητας ζωής, εξαφάνιση ανταγωνιστικών οικονομικών δραστηριοτήτων, υποθήκευση των μελλοντικών γενιών και τελικά απόλυτη εξάρτηση στις ορέξεις των επενδυτών και των παρατρεχάμενων πολιτικών. Βλέποντας το κίνημα αντίστασης να οργανώνεται και να μεγαλώνει, η κυβέρνηση στηρίζει απροκάλυπτα πλέον τους επενδυτές σε βάρος της τοπικής κοινωνίας. Εγκαθιστά έναν κράτος σε κράτη στα εργοτάξια της ιδιωτικής εταιρείας, μετατρέποντας την περιοχή σε στρατοκρατούμενη, με σειρματοπλέγματα, ιδιωτική αστυνομία, μπάρες, κάμερες, αυθαίρετους ελέγχους, παρακόλληση κυκλοφορίας σε δημόσιους δρόμους. Επιτρέπει και καλύπτει κάθε είδους παρανομίες που διαπράττει η ιδιωτική εταιρεία. Διασφαλίζει τα συμφέροντα της εταιρείας με δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και του προπαγανδιστικού μηχανισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ελέγχουν η κυβέρνηση για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Ξεκινά μια άνευ προηγουμένου λησαλέα προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης του αγώνα. Βίαιη καταστολή των κινητοποίησεων με χρήση χημικών, ακόμη και μέσα σε σχολεία γεμάτα με μαθητές. Πλαστικές σφαίρες, ξυλοδαρμούς, ανθρωποκυνηγητά, αθρώες προσαγωγές και παράλογες συλλήψεις. Κρατική τρομοκρατία και αστυνομική αυθαιρεσία με παράνομη δια της βίας λήψη γενετικού υλικού και προφυλακίσεις ως μέσο παραδειγματισμού και τιμωρίας. Από τη δική της πλευρά, η τοπική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν κρατικό μηχανισμό που όχι μόνο δεν προάγει τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, αλλά προσπαθεί να επιβάλλει τις αποφάσεις του με βία που θυμίζει πολυταρχικά καθεστώτα. Βλέπει το περιβάλλον στο οποίο ζει και δημιουργεί να γίνεται βορρά χρυσοθύρων. Βλέπει την αστυνομία προστασίας του πολίτη να υπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα, ασκώντας βία και τρομοκρατία στους πολίτες. Βλέπει τη δικαιοσύνη να γίνεται εντολοδόχος πολιτικών επιταγών.
βλέπει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα να καταστρατηγούνται στο βωμό του υπέρογκου κέρδους των λίγων. Και παρόλα αυτά, μια σχετικά μικρή και παραδοσιακά συντηρητική κοινωνία καταφέρνει εδώ και 2 χρόνια να αντιστέκεται με πάθος. Οι κάτοικοι κατάφεραν να παραμερίσουν προσωπικές φιλοδοξίες και πολιτικές διαφορές. Συνειδητοποίησαν ότι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν σε ένα τόσο εχθρικό περιβάλλον είναι η αλληλεγγύη και η συνεργασία. Συνειδητοποίησαν ότι ο μόνος τρόπος να νικήσουν το κράτος και τα ιδιωτικά συμφέροντα είναι να μείνουν ενωμένοι. Μέχρι πριν λίγο καιρό, οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν είχαν δει από κοντά άντρες των ΜΑΤ και των ΕΚΑΜ. Δεν είχαν νιώσει το κάψιμο των χημικών. Δεν ήξεραν τι είναι το μαλόξ. Δεν είχαν πάει στο νοσοκομείο με τραύματα από γκλοπ. Δεν είχαν βρεθεί σε ανακριτικό γραφείο. Δεν ήξεραν ότι οι ελληνικές φυλακές είναι γεμάτες με προσωρινά κρατούμενους. Πίστευαν ότι το κράτος προάγει τα συμφέροντα της κοινωνίας, ότι οι δικαστές απονέμουν δικαιοσύνη, ότι η αστυνομία προστατεύει τους πολίτες. Η ιστορία όμως ήρθε να τους διαψεύσει. Μετά την επίθεση στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός το Φεβρουάριο, η Χαλκιδική εντάσσεται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς αστυνομοκρατίας, κρατικής τρομοκρατίας, αστυνομικής αυθαιρεσίας και καταπάτηση ατομικών, πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αθρώες προσαγωγές, ακόμη και ανήλικων μαθητών, εξαφανίσεις προσαχθέντων, πολλήωρες ανακρίσεις, παράνομη λήψη γενετικού υλικού. Το Μάρτι, οι δυνάμεις καταστολής εισβάλλουν στην Ερυσσό, πνίγοντάς της τα χημικά. Η Ελλάς και η κυβέρνηση διαψεύουν την αδικαιολόγητη και υπέρμετη χρήση βίας, τη ρήψη χημικών μέσα στον προάβλιο χώρο του γεμάτου με μαθητές σχολείου, τις προσαγωγές ανηλίκων, τον τραυματισμό μαθητών και ενός 11μηνου βρέφους. Τα καθεστωτικά ΜΜΕ αναπαράγουν τα δελτία τύπου της Ελλάς και της κυβέρνησης. Λίγες μέρες αργότερα, ειδικές δυνάμεις της Ελλάς με πάνωπλους αστυνομικούς εισβάλλουν στις 3 τα ξημερώματα, σπάζοντας τις εξώπορτες στα σπίτια 2 συμπολιτών μας, τους οποίους και συλλαμβάνουν μπροστά στα έντρομα μάτια των ανήλικων παιδιών τους. Μετά από την ανάκριση στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και όχι στη φυσική έδρα που είναι το δικαστικό μέγαρο Πολυγύρου, αποφασίζεται η προφυλάκηση των 2 συναγωνιστών μας. Παρά την κλιμάκωση της κυβερνητικής επίθεσης και την οργανωμένη προσπάθεια ποινικοποίησης του αγώνα, οι κάτοικοι απαντούν ότι είναι ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα. Την ημέρα της μητέρας, οι γυναίκες της περιοχής διαμαρτύρονται στις σκουριές. Η διαμαρτυρία αντιμετωπίζεται με δικαιολόγητη βία. 2 τραυματισμοί γυναικών και 3 συλλήψεις. Ακολουθεί μια δίκη παροδία, όπου οι πάνωπλοι άντρες της ελληνικής αστυνομίας καταθέτουν ότι απειλήθηκαν και κινδύνεψαν από μια χούφτα γυναίκες. Το μήνυμα φαίνεται να είναι σαφές. Ο καθένας μας είναι δυνητικά επικίνδυνος και εχθρός για την αστυνομία. Και όσο συνεχίζετε να αγωνίζεστε, τόσο η καταστολή θα μεγεθύνεται. Και η αγωνιζόμενη Χαλκιδική απάντησε. Απάντησε με μια συγκλονιστική συναυλία για μια εξόρυξη που δεν θα γίνει ποτέ. Όπου χιλιάδες άνθρωποι απέδειξαν ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. Όπου εκατοντάδες άνθρωποι δούλεψαν για εβδομάδες χωρίς τη συνδρομή του Δήμου, της αστυνομίας, της τροχέας, χωρίς αρχηγούς, χωρίς εντολής και εντολοδόχους και κατάφεραν να διοργανώσουν μια τεράστια εκδήλωση χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Και η ένταση της καταστολής και οι διώξεις κλιμακώθηκαν. Προσαγωγές και παράνομη λήψη γενετικού υλικού με χρήση ψυχολογικής και σωματικής βίας. Πριν λίγες μόλις εβδομάδες, η δικαιοσύνη, βασιζόμενη αποκλειστικά σε μαρτυρία αστυνομικού, ότι πιθανολογεί τη συμμετοχή του κατηγορούμενου στην επίθεση στο εργοτάξιο, αποφάσισε την άδικη προφυλάκηση άλλων 2 συντρόφων μας, παραβιάζοντας την νομοθεσία και προβάλλοντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Στο μεταξύ, Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει να παρανομεί και το ελληνικό κράτος να αποσιωπά και ανακαλύπτει τις παρανομίες αυτές. Μόλυνση με βαρέα μέταλλα ρεμάτων στην Ολυμπιάδα, παραβίαση πολυοδομικών κανονισμών, παράνομες υλοτομίες, παράνομη παρεμπόδιση διέλευσης πολιτών από δημόσιους δρόμους, οι μπάρες, τα σειρματοπλέγματα, η ιδιωτική ασφάλεια, η διαρκής παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο βουνό συνθέτουν μια εικόνα που θυμίζει Γάζα. Δεν είναι εύκολο, σύντροφοι, να ενεργοποιήσεις κοινωνικά αντανακλαστικά αντίστασης όταν ο κόσμος
όπως πίστευες ότι είναι, πάβει να υπάρχει. Τέρμα πια στις αυταπάτες, ή με τους Ρωμαίους ή με τους Γαλάτες, δηλώνουν σήμερα οι κάτοικοι. Η τοπική κοινωνία λοιπόν ριζοσπαστικοποιείται και οριμάζει με γρήγορους ρυθμούς και βία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να μην έχεις πάνω από το κεφάλι σου το αφεντικό, το δήμαρχο, τον αστυνόμο, τον συνδικαλιστή, τον καθοδηγητή να σου λέει τι να κάνεις. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να πρέπει να συνομιλήσεις, να ακούσεις, να καταλάβεις και να συνθέσεις απόψεις τόσων ανθρώπων με διαφορετικές πολιτικές θέσεις και φιλοσοφίες ζωής. Δεν είναι εύκολο να συνεχίζεις να συμμετέχεις στις κοινωνικές ζυμώσεις και τις κινηματικές δράσεις όταν κινδυνεύει η σωματική σου ακαιρεότητα και ελευθερία. Δεν είναι εύκολο να ελπίζεις όταν ένα χτύπημα το διαδέχεται ένα σκληρότερο. Είναι πραγματικά πολύ πολύ δύσκολο, αλλά φαίνεται ότι γίνεται. Γίνεται, γιατί η νίκη είναι μονόδρομος και θέμα επιβίωσης. Γίνεται, γιατί ο διπλανός σου που διώκεται ή υποφέρει πάβει να είναι ένας αριθμός από στατιστικές τους. Είναι ο αδελφός, ο φίλος, ο γείτονας, ο σύντροφος. Γίνεται γιατί πλέον το βιώνεις ότι τίποτα δεν είναι μακριά. Όλα είναι δίπλα σου. Γίνεται γιατί συνειδητοποιείς ότι η μοίρα σου είναι συνδεδεμένη με αυτή του διπλανού σου και η αλληλεγγύη είναι η δύναμή σου. Έτσι λοιπόν, σύντροφοι, συνειδητοποιεί κανείς μέσα από τα κινήματα, μέσα από τη ριζοσπαστικοποίηση ανθρώπων απλών, καθημερινών, μέσα από τον αγώνα που από τοπικός και κοινωνικός γίνεται πανελλαδικός, παγκόσμιος, γίνεται πολιτικός. Συνειδητοποιείς κανείς, σύντροφοι, ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Ένας κόσμος με κοινωνική δικαιοσύνη, όπου ο άνθρωπος και το περιβάλλον θα είναι πάνω από τα κέρδη των εταιριών. Γι' αυτό τον κόσμο, σύντροφοι, αξίζει να αγωνιζόμαστε κάθε μέρα. Υποχρεούμαστε να αγωνιζόμαστε κάθε μέρα, γιατί το χρωστάμε σε εσάς, τους νέους, γιατί το χρωστάμε στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ, σύντροφοι, και θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση. Το Σάββατο, για άλλη μια φορά, οι κάτοικοι της Χαλκιδικής θα ανέβουν στο βουνό, θα ανέβουν στον Κάκαβο για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Θα σας καλούσα όσοι μπορείτε και δεν έχετε άλλες υποχρεώσεις να βρεθείτε εκεί δίπλα τους και να τους συμπαρασταθείτε. Επίσης, όπως μου είπαν και τα παιδιά, 23, 24 και 25 Αυγούστου θα γίνει ένα τριήμερο κάμπινγκ της νεολαίας στην Ιερισσό, στα Νεαρόδα μάλλον, στην Κομίτσα εκεί δίπλα στην Ιερισσό, όπου η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει δίπλα στον κόσμο της αντίστασης. Σας ευχαριστώ πολύ.